Στη φυλακή οδηγείται η ηγετική ομάδα της Χρυσής Αυγής, καθώς δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στις εφέσεις της. Αναστολή δόθηκε μόνον σε 12 από τους 50 κατηγορουμένους. Στη φυλακή οδηγούνται η Νίκος Μιχαλολιάκος, Γενικός Γραμματέας της Χρυσής Αυγής, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Λαγός, ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο Ηλίας Παναγιώταρος, ο Υπαρχηγός Χρήστος Παπάς, ο Αρτέμης Ματθεόπουλος και ο Γιώργος Γερμενής. Όλοι έχουν ομόφωνα κριθεί ένοχοι από το δικαστήριο για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και έχουν καταδικαστεί σε κάθριξη 13 ετών. Την ίδια ποινή επεφύλαξε το δικαστήριο στους δύο πυρηνάρχες της οργάνωσης, Γιώργο Πατέλη και Αναστάσιο Πανταζή, καθώς επίσης και σε μερίδα καταδικαστέντων για την ανθρωποκτονία Φίσα. Αντίθετα, με βάση την απόφαση, η ποινή έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα για 12 κατηγορουμένους, μεταξύ αυτών είναι οι πρώην βουλευτές Μιχάλης Αρβανίτης, Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος, Ελένη Ζαρούλια, Στάθης Μπούκουρας και Δημήτρης Κουκούτσης, για τους οποίους προβλέπεται καταβολή εγγύησης 20.000 ευρώ. Είμαι υπερήφανος, με πηγαίνουν φυλακή για τις ιδέες μου. Κάποτε κάποιοι θα ντρέπονται για αυτή την απόφαση. Θα δικαιωθούμε και από την ιστορία και από τον ελληνικό λαό. Ευχαριστώ τις εκατοντάδες Ελλήνων που όλα αυτά τα χρόνια ήταν στο πλευρό της Χρυσής Αυγής ενάντια σε μια βρώμικη χούντα που υπάρχει στα μέσα μαζικής ενημερώσεως, στην πολιτική ζωή της χώρας και στη δικαιοσύνη. Σας ευχαριστώ. Να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής, μετά την απόφαση του δικαστηρίου, τρεις από τους καταδικαστέντες της Χρυσής Αυγής έχουν παραδοθεί. Πρόκειται για τον Ηλία Κασιδιάρη, που παρουσιάστηκε στο αστυνομικό τμήμα της Ραφίνας, τον πυρηνάρχη της Νίκαιας Γιώργο Πατέλη, που παραδόθηκε στη Νίκαια, και τον Γιώργο Τσακανίκα στον Πειραιά. Όσοι μάχονται έντιμα για την Ελλάδα, από αρχαιοτά των χρόνων μέχρι και σήμερα, φυλακίζονται, εξορίζονται, δολοφονούνται. Από τον Θεμιστοκλή μέχρι τον Κολοκοτρώνη, είναι τιμή να συνεχίζεις αυτή τη μακρά παράδοση αγώνων και αυτοθυσίας για την πατρίδα. Ιστορικό γεγονός για την Ελλάδα και την Ευρώπη, η νίκη της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, χαρακτηρίζει ο Αλέξης Τσίπρας στην σημερινή απόφαση για την εγκληματική συμμορία της Χρυσής Αυγής. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι η δικαίωση αυτή δεν είναι το τέλος, αλλά η αφορμή για μια νέα αρχή για να ξυλώσουμε όλα όσα γεννούν το φασισμό, είναι η ευκαιρία της μεγάλης αντεπίθεσης του δημοκρατικού κόσμου και των ιδεών του. Ότι η απόφαση είναι μια απόφαση η οποία βάζει ένα νομικό τέλος στην Χρυσή Αυγή, γιατί πρέπει να πούμε ότι το πολιτικό τέλος της Χρυσής Αυγής επήλθε στις εκλογές του Ιουλίου του 2019 και φαντάζομαι θα θυμόμαστε όλοι ότι ήταν από τις βασικές, αν θέλετε, προσεγγίσεις του τότε κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης, σημερινής κυβέρνησης και βεβαίως του σημερινού πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος ζήτησε από τους Έλληνες πολίτες να βάλουν ένα τέλος, ένα οριστικό τέλος, μια ταφόπλακα στην ιστορία της Χρυσής Αυγής. Μάλιστα.